Εγκέφαλος και Άγιος Βαλεντίνος. Εγκέφαλος και Άγιος Βαλεντίνος. Στον απόϊχο της εορτής πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Στον απόϊχο της εορτής πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον καταιγισμό των ορμονών που γίνονται και στον εγκέφαλο, των ουσιών που υπάρχουν και στον εγκέφαλο, με τη διαδικασία του έρωτα. Χτες ήταν η μέρα των ερωτευμένων, ούτως ή άλλως από εκεί και πέρα θα δούμε το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται τέλος πάντων στον εγκέφαλο. Και από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία η οποία συνεπέρνει λίγος πολύ όλους. Είναι ένα πεδίο, ξέρεις, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους επιστήμονες, δεδομένου του ότι υπάρχει ο μαγνητικός τομογράφος, οπότε λοιπόν ούτως ή άλλως από εκεί πέρα μπορούμε να αποτυπώσουμε τις περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες με κάποιο τρόπο είναι ερεθισμένες στην περίοδο κατά την οποία κάποιος είναι ερωτευμένος. Οπότε λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές και γίνονται, μπορούμε να πούμε, πάρα πολλές μελέτες, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τουλάχιστον σε ορμονικό, εγκεφαλικό, αν το θέλει, στο οργανικό επίπεδο, το μυστήριο του έρωτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έχουμε φτιάξει μία παρουσίαση. Ξεκινάμε λοιπόν από τον πρώτο πίνακα, όπου μιλάμε για τις αλήθειες για τον έρωτα. Πρώτον, λέμε ότι είναι διαφορετικός από το πάθος. Προϋπάρχει. Γενικότερα. Ορίστε. Προϋπάρχει. Ναι, προϋπάρχει ουσιαστικά. Ή προϋπάρχει το πάθος και μετά αργότερα έρχεται η λαγνία και μετά έρχεται ο έρωτας. Ναι. Ουσιαστικά θα το δούμε στην πορεία τα στάδια τα οποία υπάρχουν. Σίγουρα είναι διαφορετικός από εκεί και πέρα. Στο πάθος και η έλξη ουσιαστικά υπάρχει ενεργοποίηση των περιοχών του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με την ανταμοιβή. Δηλαδή, παίρνω κάτι ουσιαστικά όταν είμαι παθιασμένος. Από εκεί και πέρα η αγάπη και ο έρωτας μάλλον ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φροντίδα και με τη συναισθηματική εγκύτητα, δηλαδή με το πόσο κοντά αισθάνομαι τον άλλον. Το δεύτερο και η δεύτερη αλήθεια η οποία είναι ότι είναι μια διαρκής κατάσταση του νου. Από εκεί και πέρα είναι δηλαδή μια κατάσταση στην οποία νοιαζόμαστε και καθρεφτιζόμαστε για τον άλλο και μια διαρκή ένταση η οποία υπάρχει. Και καταιγισμός ορμονών, όπως θα δούμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα η επόμενη αλήθεια είναι ότι το χτίσιμο ουσιαστικά θέλει δουλειά, δηλαδή θέλει κοινές εμπειρίες, θέλει αλληλοσυμπλήρωμα και θέλει από εκεί και πέρα μια κοινή ανάπτυξη η οποία μπορεί και πρέπει να υπάρχει στο ζευγάρι. Σίγουρα το επόμενο στοιχείο είναι ότι η αγάπη αυξάνεται, όπου μπορούμε να αυξήσουμε την αγάπη και πώς αυξάνουμε την αγάπη πολλές φορές, είτε μέσω της πίστης σε κάποια ιδέα για παράδειγμα, είτε με διαλογισμό που μπορεί να αυξηθεί, είτε από εκεί και πέρα με ασκήσεις ενσυνειδητότητας. Και από εκεί και πέρα αυξάνεται η αγάπη ακόμα και μεταξύ του ζευγαριού. Η επόμενη αλήθεια είναι ότι κάνει καλό στο σώμα. Ξέρεις, εδώ θα μιλήσουμε για μία έρευνα η οποία έχει υπάρξει από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ξεκίνησε στο μακρινό 1938. Κράτησε 80 χρόνια αυτή η έρευνα, μετρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για το πόσο ζούσαν, το πώς ζούσαν, το αν μακροημέρευαν και το τι επίπεδο ζωής είχαν. Φάνηκε ότι αυτοί που μακροημέρευαν και είχαν καλύτερο επίπεδο ζωής ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν σχέσεις καλές στη ζωή τους. Όχι μόνο σχέσεις με το άλλο φύλο, όχι μόνο σχέσεις γενικότερα με συντροφικές σχέσεις, αλλά σχέσεις οι οποίες ήταν καλές. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι μακροημέρευαν. Φάνηκε και είναι εν εξελίξη μάλιστα η συγκεκριμένη μελέτη. Άρα λοιπόν κάνει καλό στο σώμα. Σίγουρα μας κάνει δοτικούς. Είναι το χαρακτηριστικό, ξέρεις, το «σ' αγαπώ και αγαπώ όλο τον κόσμο» το οποίο λέγεται ουσιαστικά. Δηλαδή μας κάνει δοτικούς και σε όλους τους υπόλοιπους όταν είμαστε ερωτευμένοι. Το επόμενο είναι ότι μεταβάλλεται, προφανώς, σίγουρα δηλαδή εξελίσσεται και εξελίσσεται όσο μεταβάλλονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι μια σταθερή, μια στατική κατάσταση και έχει στάδια όπως θα δούμε παρακάτω. Παίρνουμε στον επόμενο πίνακα, όπου τα χαρακτηριστικά του έρωτα ποια είναι. Είναι σε πρώτη φάση η ένταση και η έκσταση, θα έλεγα, με κάποια έννοια. Το επόμενο είναι ότι τα βλέπω τα πάντα όμορφα. Σκέφτομαι λοιπόν και κολλάω. Ο ερωτευμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε επίπεδο μυαλού έχει πολύ σχέση με τον ιδεολειπτικό. Κολλάει με κάποια πράγματα, κολλάει με το πρόσωπο, κολλάει με το σώμα του ή της συντρόφου του, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο έχει σε επίπεδο μυαλού, όπως θα το δούμε και παρακάτω. Ναι. Από εκεί και πέρα ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο ερωτευμένος, την περίοδο που είναι ερωτευμένος, εξαφανίζονται οι φοβίες του. Αυτές οι φοβίες τις οποίες έχει εξαφανίζονται ή μειώνονται τουλάχιστον οι φοβίες του. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αισθάνεται λίγο πιο άτρωτος. Γενικά φοβίες. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αισθάνεται λίγο πιο άτρωτος, αρκετά πιο άτρωτος θα έλεγα, άρα λοιπόν είναι το αντίδοτο στο θάνατο ούτως ή άλλως. Η ψυχαναλυτική σχολή σε αυτό βασίζεται. Αυτές οι φοβίες μετά. Ναι, ακριβώς. Επανέρχονται αυτές οι φοβίες. Ναι, πρόλαβες. Ή έχουν λυθεί γενικά τα προβλήματα. Όχι, όταν σταματάει, η φάση του έρωτα, ναι, ουσιαστικά τότε επανέρχονται συνήθως αυτές οι φοβίες. Αλλά είναι ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα τουλάχιστον για όσους έχουν αρκετές φοβίες. Η διάρκεια μετράει. Ακριβώς. Το επόμενο πίνακα έχει να κάνει με τα συστατικά του έρωτα και τα συστατικά που μπορεί να πούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ντοπαμίνη, Η ντοπαμίνη, ξέρεις, εκκρίνεται από τον υποθάλαμο, είναι μια περιοχή ουσιαστικά στον εγκέφαλο και λειτουργεί σαν ένα σύνδεσμο μεταξύ του νευρικού και του ενδοκρινικού συστήματος. Από εκεί και πέρα, η ντοπαμίνη, την οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον στα αναβολικά. Έχεις κάνει και μια πολύ ωραία εκπομπή για τα αναβολικά, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Αν νόμιζα έχεις κάνει αναβολικά και πήγαμε τώρα τι λέει. Όχι, έχεις κάνει μια ωραία εκπομπή για τα αναβολικά. Είδες από εκεί πέρα, ναι. Δυνατή, λοιπόν, όπου σίγουρα λοιπόν υπάρχει εκεί εφορία στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό, έχουν αυξημένη ντοπαμίνη. Στη συνέχεια έχουν καλή διάθεση, σίγουρα, και από εκεί και πέρα απόλαυση και επιβράβευση. Θα έλεγα ότι αυτή η εφορία σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα που υπάρχει σε εκείνη τη φάση και με την καινούργια σχέση την οποία έχουμε. Το επόμενο έχει να κάνει με την σερωτονίνη. Επόμενος πίνακας, προχωράμε, όπου έχει να κάνει με τη σερωτονίνη. Όπου η σερωτονίνη έχει να κάνει με τη διάθεση, την καλή διάθεση που έχουμε, με την όρεξη για φαγητό. Κόβεται η όρεξη για φαγητό. Ο ερωτευμένος συνήθως αδυνατίζει. Έχουμε καλή διάθεση προφανώς. Και από εκεί και πέρα η ιδεολειψία, ιδεοψυχαναγκασμού στο στυλ κολλάω με το πρόσωπο του ή της συντρόφου μου. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι η σερωτονίνη, όσο αυξάνεται η ντοπαμίνη που λέγαμε προηγουμένως, μειώνεται η σερωτονίνη. Φημίζει σε επίπεδο τουλάχιστον σερωτονίνης κάτι το οποίο έχει να κάνει με κατάθλιψη. Ναι. Από κακού βεβαίως θα ήταν ο ερωτευμένος να πάρει αντικαταθλιπτικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι το θυμίζει αυτό το πράγμα και εκεί οφείλεται ίσως και η ιδεολειψία και το κόλλημα το οποίο έχει και η μείωση της όρεξης την οποία έχει, όπως επίσης και η αϊπνία την οποία θα δούμε παρακάτω. Δηλαδή, δυσκολεύεται να κοιμηθεί γιατί πολύ απλά σκέφτεται το πρόσωπο του ή της συντρόφου του. Ναι. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για την ωρεπινεφρίνη, μια άλλη ορμόνη, η οποία έχει να κάνει με αύξηση παλμών. Ο ερωτευμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτυπάει έντονα η καρδιά του, άλλωστε. Έξαρση ενέργειας, από ενθουσιασμό, απώλεια όρεξης για το φαγητό που λέγαμε και αϊπνία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, είναι ο έτοιμος για δράση άνθρωπος. Επόμενος πίνακας είναι μια σημαντικότατη ορμόνη, η οποία είναι η οικητοκίνη, η οποία εκκρίνεται, ξέρεις, στη ρομαντική αγάπη. Και από εκεί και πέρα εκκρίνεται και στη μητρική αγάπη. Πρόσεξε, δύο στοιχεία τα οποία με κάποιο τρόπο έρχονται πολύ κοντά. Μητρική και ρομαντική αγάπη με κάποιο τρόπο. Εκκρίνεται κατά το τοκετό, το θυλασμό, τη σεξουαλική πράξη και τον οργασμό. Άρα λοιπόν διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους, τα οποία εκκρίνουν μια ορμόνη, η οποία είναι η ορμόνη του δεσίματος. Δέσιμο μητέρας παιδιού, δέσιμο των δύο ερωτευμένων μεταξύ τους. Αυτό τι προσφέρει? Προσφέρει ασφάλεια, προσφέρει αύξηση των δεσμών και προσφέρει και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη λοιπόν. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ο κοιτοκίνη πολύ σημαντική και πεδίο μελέτης τελευταία για όλους τους επιστήμονες. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου έχουμε τη βασοπρεσίνη. Είναι η τελευταία ορμόνη την οποία έχουμε, η οποία πάλι και αυτή εκκρίνεται από τον υποθάλαμο και είναι υπεύθυνη για το δέσιμο, την εμπιστοσύνη την οποία υπάρχει μεταξύ των δύο ανθρώπων. Αρχίζει δηλαδή πλέον ο ένας και εμπιστεύεται τον άλλον, αργότερα στάδια, μετέπειτα στάδια, αν θέλεις, του έρωτα. Και από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι περίεργο και ότι είναι τουλάχιστον στους άντρες, αφορά στον ανταγωνισμό που υπάρχουν ανάμεσα στους άντρες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μία γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας ο οποίος θέλει να διεκδικήσει μία γυναίκα, ουσιαστικά είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει περισσότερη έκρηση βασοπρεσίνης. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τα στάδια του έρωτα. Αν μπορούμε να περιγράψουμε, το πρώτο στάδιο είναι η επιθυμία, κρατάει κάποιους μήνες, θα έλεγα, η οποία έχει να κάνει με την ένταση. Θέλω ουσιαστικά να αποπλανήσω κάποιον, θέλω να παρασυρθώ ουσιαστικά σε μια διαδικασία. Το επόμενο έχει να κάνει με το μυστήριο και προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχει έκρηση πολύ μεγάλη τεστοστερόνης στον άντρα και ιστρογόνα στις γυναίκες. Γενικότερα θα έλεγα ότι σύμφωνα με κάποιους τουλάχιστον μελετητές έχει να κάνει με τη φάση στην οποία μάλλον προσπαθούμε, υποσυνείδητα βεβαίως, να διαδώσουμε, να μεταδώσουμε τα γονίδια μας. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου είναι η έλξη, το επόμενο στάδιο. Η έλξη είναι ένα στάδιο το οποίο συνήθως κρατάει περίπου 4 χρόνια, άρα κάποιους μήνες, 4 χρόνια, αυτό που έλεγες προηγουμένως, κρατάει περίπου 4 χρόνια η έλξη, όπου εκεί περίπου στο μάξιμο, στο μεγαλύτερο ποσοστό κρατάει 4 χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε αιμονές, έχουμε φαντασιώσεις εκείνη τη φάση, έχουμε αύξηση παλμών, έχουμε έξαρση ενέργειας και οι ορμόνες οι οποίες ουσιαστικά μπαίνουν είναι νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη και σερωτονίνη, οι τρεις ορμόνες τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Προσέχεις ότι δεν έχει μπει ακόμα η οικητοκίνη, η ορμόνη του δεσίματος, η ορμόνη που ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον, η ορμόνη όπου υπάρχει ένας βαθύς ψυχικός δεσμός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι η φάση στην οποία μάλλον ακόμα είμαστε σε έξαρση. Προχωράμε στον τελευταίο πίνακα, στον επόμενο μάλλον πίνακα, όπου έχει να κάνει με την προσκόλληση, είναι και το τελευταίο ουσιαστικά στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με τη δέσμευση, με την ασφάλεια, η οποία αισθάνονται τα άτομα μεταξύ τους και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ορμόνη οικητοκίνη, η ορμόνη του δεσίματος που λέγαμε και η βασοπρεσίνη. Άρα λοιπόν δύο ορμόνες οι οποίες με κάποιο τρόπο δένουν πολύ το ζευγάρι και το κάνουν να αισθάνεται πολύ καλά ο ένας με τον άλλον. Το σίγουρο είναι ότι προηγάμαστε τον τελευταίο πίνακα ότι κάποια tips αν θα μπορούσαμε να πούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε την επιθυμία έντονη. Το πρώτο είναι ότι δεν μπερδεύω την επιθυμία και την αγάπη. Μιλάμε για δύο διαφορετικά στάδια. Η επιθυμία είναι ίσως το πρώτο στάδιο, αγάπη είναι το τρίτο, δεύτερο και τρίτο ουσιαστικά στάδιο. Άρα λοιπόν δίνω χρόνο, ούτως ώστε να μπορώ να αρχίσω για να έχω ένα κοινό μέλλον, για να έχουμε ένα κοινό βηματισμό. Θέλει χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Μια αγάπη γενικά, το αίσθημα της αγάπης κρατάει μια σχέση. Το αίσθημα της αγάπης κρατάει μια σχέση, το αίσθημα της εμπιστοσύνης κρατάει μια σχέση, έστω κι αν πολλές φορές, ακόμα και αυτό το αίσθημα της αγάπης, στατιστικά τουλάχιστον μετά από κάποια χρόνια σβήνει ουσιαστικά. Μετά από τα 7 χρόνια ουσιαστικά σβήνει. Και ξέρεις, εδώ θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, και το αίσθημα της αγάπης. Δηλαδή σβήνεται... Εάν το ζευγάρι δεν κάνει κάτι, ούτως ώστε να μπορέσει. Το αίσθημα του έρωτα σε πρώτη φάση. Το αίσθημα του έρωτα. Μετά. Της έλξης. Και από εκεί και πέρα το αίσθημα του δεσίματος, το τρίτο. Και φεύγουν και τα τρία. Και ουσιαστικά δηλαδή, μετά από 7 χρόνια, σύμφωνα με κάποιους, σταματάει, τελειώνει αυτή η κατάσταση. Υπάρχει βεβαίως δυνατότητα το ζευγάρι, αυτό το πετυχαίνουν πολύ λίγα ζευγάρια, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακοινήσουν το αίσθημα του δεσίματος με κάποιες καταστάσεις τις οποίες θα ζήσουν μαζί, με ένα πολύ βαθύ δέσιμο. Σίγουρα δεν το καταφέρουν πολλά ζευγάρια. Όσο δε για τα 7 χρόνια που λέγαμε, γιατί σύμφωνα αυτά τα τρία στάδια κρατάνε 7 χρόνια, μάλλον φαίνεται ότι έρχεται με τα 7 χρόνια τα οποία σημειώνται τα περισσότερα διαζύγια. Θα θυμίσω τα 7 χρόνια φαγούρας τα οποία υπάρχουν κτλ. Δεν έχει βγει τυχαία. Που έχουμε πει. Δεν έχει, ή και αν έχει βγει τυχαία, από εκεί και πέρα έρχεται η επιστήμη να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έχει βγει από τους ανθρώπους. Από τους απλούς παρατηρητές, αν το θέλεις. Άρα λοιπόν το πρώτο έχει να κάνει με το ότι δεν μπερδεύω το αίσθημα, την επιθυμία και την αγάπη. Δεύτερον, είναι να κρατάω ενεργή την ντοπαμίνη. Άρα λοιπόν κάνω κάτι συναρπαστικό μαζί με τον ή την συντροφό μου από εκεί και πέρα. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω κάτι κοινό ταξίδι, κάτι συναρπαστικό το οποίο γενικότερα να μας κάνει να αισθανθούμε λίγο πιο καλά, λίγο πιο σε ένταση μεταξύ μας. Το επόμενο έχει να κάνει με το ότι διατηρώ τη ροή της οκυτοκίνης. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ο οκυτοκίνη είναι η ορμόνη του δεσίματος. Όσο μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε, όσο μπορέσει να κρατήσει, θα είναι το δέσιμο το οποίο θα κρατήσει για πολλά χρόνια και θα ξεπεράσουμε τα 7 χρόνια αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως από εκεί και πέρα. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει σωματική επαφή, σημαίνει αγκαλιές, σημαίνει καλή σεξουαλική επαφή, το οποίο είναι επίσης κάτι πάρα πολύ βασικό. Σημαίνει μοιράζομαι, νοιάζομαι, όνειρα, ελπίδες, το μέλλον κλπ. Το επόμενο λοιπόν και τελευταίο έχει να κάνει με το ότι μέσα σε μια σχέση σίγουρα κρατάω και την ατομικότητά μου, αναπτύσσομαι, εξελίσσομαι και διατηρώ, αν θέλεις, τις δικές μου δραστηριότητες, ούτως ώστε να μπορέσω να εξελιχθώ τόσο εγώ όσο και εγώ ή η σύντροφός μου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε μαζί. Η γενικότερη σχέση είναι μια δυναμική κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό δύο άνθρωποι να περπατούν μαζί σε αυτή τη δυναμική εξέλιξη και κατάσταση. Μάλιστα. Μιλάμε για ψυχική υγεία, μιλάμε για συναισθήματα, μιλάμε για μια εύθραυστη κατάσταση σε όλα τα στάδια. Τι έχουμε να κάνουμε με τον έρωτα, τι έχουμε να κάνουμε με την έλξη, με την αγάπη όπως μας περιέγραψες κι εσύ. Και θέλω να σε ρωτήσω αν μια γενικότερη συγκυρία μέσα σε μια κοινωνία, δύσκολη συγκυρία, μπορεί να επηρεάσει αυτά τα συναισθήματα. Έχω την αίσθηση ότι. Ή έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την προσωπική επαφή που έχεις, την καθημερινή επαφή που έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με την προσωπική επαφή που έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Το σίγουρο είναι ότι όταν αυτά τα συναισθήματα είναι αρκετά δυνατά, αρκετά έντονα, αρκετά ισχυρά. Η πανδημία επηρέασε αλλίως αυτά τα συναισθήματα. Αλλίωσε συναισθήματα που δεν υπήρχαν. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα συναισθήματα που περιγράψαμε, τότε πολύ απλά σίγουρα τα αλλίωσε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει αυτά τα στάδια, είχαν διατηρήσει την οκυτοκίνη, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, δεδομένου ότι τη βλέπω στον πίνακα. Είχαν διατηρήσει έντονη και ζωντανή την οκυτοκίνη, βγήκαν πιο καλά, πιο δεμένοι, πιο δυνατοί ουσιαστικά μέσα από την πανδημία. Άνθρωποι προφανώς οι οποίοι δεν είχαν περάσει σε αυτό το στάδιο και οι οποίοι είχαν διάφορα άλλα δεδομένα τα οποία τους κρατούσαν μαζί, αν το θέλεις διαφορετικά, κάποια κοινωνικά πρέπει ή δεδομένο το ότι ο φόβος του να μπορέσω να αφήσω τη σιγουριά και την ασφάλεια της σχέσης, τότε λοιπόν βρέθηκαν πολύ πιο χειρότερα, βρέθηκαν ουσιαστικά ο ένας μακριά από τον άλλον. Μάλιστα. Είναι από τα θέματα που μέχρι και σήμερα έχεις κληθεί να αντιμετωπίσεις. Αναφέρομαι στην κρίση στο κομμάτι των σχέσεων. Σίγουρα. Είναι ένα από τα τρία θέματα, θα έλεγα, τα οποία ένας ψυχολόγος, οποιοδήποτε ψυχολόγος, καλείται να αντιμετωπίσει. Τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο θα μπορούσαν να είναι θέματα που αφορούν κατάθλιψη και διαταραχές πανικού γενικότερα. Και από εκεί και πέρα θέματα τα οποία αφορούν σχέσεις γονέων παιδιών. Δεν προηγείται ωστόσο μια κακή σχέση που έχεις μιας κατάθλιψης. Δεν ακολουθεί η κατάθλιψη αν κάτι δεν πάει καλά εδώ. πολλές φορές έπεται της κατάθλιψης. Πολλές φορές τα ζευγάρια ζουν μαζί μια κατάθλιψη, ουσιαστικά χωρίς να το γνωρίζουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα αυτή η κακή σχέση έπεται της κατάθλιψης. Είναι η λύση, ο χωρισμός. Η λύση είναι το να μπορέσω να δω το κατά πόσον θα λειτουργήσω καλά ή το μέσα κατά πόσον σχέση θα αλλάξω τα δεδομένα αυτής της σχέσης. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπω ότι η κατάσταση δεν αλλάζει, προφανώς ο χωρισμός είναι η λύση. Ισχύει το ότι δεν λύνεται, κόβεται βεβαίως και εδώ, έτσι. Λοιπόν, θα το πιάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο του χρόνου όμως. Ναι. Υπομονή μέχρι του χρόνου. Υπομονή να δούμε και τα δεδομένα που θα έχουμε σε ένα χρόνο. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα και όπως έλεγα, αυτές οι έρευνες τουλάχιστον είναι έρευνες οι οποίες είναι τάχιστα εξελισσόμενες. Και δεδομένου ότι η νευροεπιστήμη στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πεδίο δόξης λαμπρών και για την ψυχολογία. Έτσι. Οι νευροεπιστήμες ασχολείται ιδιαίτερα η ψυχολογία. Και τουλάχιστον το μυστήριο του έρωτα προσπαθεί να το λύσει και η νευροεπιστήμη από τη δική της πλευρά. Έχει λυθεί? Όχι, δεν έχει λυθεί. Σίγουρα είναι δεδομένο το οποίο πρέπει να εξελιχθεί πάρα πολύ. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.